Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιχειρούμενη τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η επίσημη πλέον νομιμοποίηση χιλιάδων λάθρομεταναστών από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η τροπολογία, κι αν είναι η επιτομή της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, δηλαδή των ψηφοφόρων, που όλοι μαζί έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία το περίφημο 41%. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σκοπίμως απέκρυψαν προεκλογικά αυτή τη νέα συμφορά που φέρουν στις πλάτες του ελληνικού λαού και στην τραγική πορεία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως κατάντησε, ξεπέρασε σε λαθρολατρεία ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κάνει τη χώρα μας ξέφραγο αμπέλι και ήταν επί πολλά χρόνια πόλος έλξης του κάθε πικραμένου. Μέχρι τώρα οι λαθρομετανάστες ψήφιζαν και σήκωναν σημαίες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εδώ και στο εξής θα σηκώνουν και σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Θα τις δούμε αυτές τις εικόνες. Και λέω κατάντια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλα περίμενα να τα δω σε αυτή τη ζωή, αλλά να δω τον πρώην σκληρό εθνικιστή, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να υπερασπίζεται λαθροπακιστανούς, δεν περίμενα στη ζωή μου και δεν μπορούσα να το φανταστώ. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας, κύριε Γεωργιάδη, για να μην είμαι και άδικος, που συγκρουστήκατε προηγουμένως με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, πραγματικά είναι λάθρο και δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες. Οι πρόσφυγες, να μην το ξαναπούμε, όλοι το έχουμε καταλάβει και όλοι το έχουμε εμπεδώσει, ότι είναι πρόσφυγες από μια εμπόλεμη ζώνη, από μια εμπόλεμη χώρα και πάνε σε μια διπλανή χώρα που έχουν κοινά σύνορα. Από πού και ως πού είναι πρόσφυγες και θύματα του πολέμου, όταν γύρω μας η Ελλάδα μας δεν έχει τίποτα, κανένα πόλεμο. Ακόμα που ήταν και κοντά λίγο τα σύνορα, να θυμηθούμε τη δεκαετία του 90, όταν γινόταν ο μεγάλος πόλεμος και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Τα αδέρφια μας, οι Σέρβοι, έμειναν εκεί. Δεν έφυγαν. Αυτοί πώς γίνεται να φεύγουν και να έρχονται στην Ευρώπη και ο πρώτος σταθμός ήταν η Ελλάδα? Ποτέ δεν το είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Πάντως αλλάζουν οι καιροί. Ο Υπουργός Κερίδης βεβαίως είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ανθεληνικές του θέσεις και το πόσο μισεί την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι αυτός που εκτελεί εντεταλμένη υπηρεσία για την ολική εθνολογική αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού. Άλλωστε να μην ξεχνάμε, και τα νέα τα παιδιά εδώ να μάθουν, ότι αυτός ο άνθρωπος, καθηγητής πανεπιστημίου, που πληρώνεται από τον ελληνικό λαό για να λέει ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών, για να λέει χωρίς να ντρέπεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει αξία όσο τα σκουπίδια που βγάζουμε από το σπίτι μας. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Και σίγουρα εκτελεί εντολές να μεταφέρει και να νομιμοποιήσει χιλιάδες εισβολείς που λιμένονται εδώ και χρόνια τη χώρα μας, και αυτό το κάνει με τέτοιο ζήλο που πραγματικά κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να ντρέπεται. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο ένθερμος δηλαδή όσο ο κύριος Κερίδης και η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος καθηγητής, που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, μας κάνει τώρα και μαθήματα αγροτικής παραγωγής, λέγοντας ότι οι ελιές θα μείνουν αμάζευτες και ότι θα χάσει το κράτος 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα βέβαια. Και εγώ λέω ανάθεμα, και αν γνωρίζει πώς μαζεύονται οι ελιές και πού πέφτουν οι ελαιώνες. Αν το ρωτήσουμε σε ποιες περιοχές της Ελλάδος είναι οι μεγαλύτεροι ελαιώνες, δεν ξέρει. Άγνωστο. Γιατί αν γνώριζε όμως πραγματικά και αν ήταν αυτό το πρόβλημα της Ελλάδας, θα ήξερε ότι πλέον η αγροτική συγκομιδή έχει εξελιχθεί και υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα που γίνεται ακόμα πιο εύκολη η συγκομιδή της ελιάς. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, επί σειρά ετών από μικρό παιδί,
πήγαινα κάποια διαστήματα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Λιβαδιά, και μάζευα ελιές. Και ήξερα και ξέρω πως μαζεύονται. Ο κύριος Κερίδης νομίζω δεν το ξεγνωρίζει. Αλλά όλα αυτά και άλλα πολλά είναι απλές προφάσεις και δικαιολογίες που τις βαφτίζουν δίθεν ανάγκες για εργάτες γης, για να νομιμοποιήσουν όλο το Ισλάμ που καταπατάει τα ιερά χώματα της πατρίδας μας. Εάν υπήρχε συγκροτημένο και οργανωμένο κράτος, θα βοηθούσε χιλιάδες νέους Έλληνες και Ελληνίδες να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή. Ανταυτού, οι νέοι μας σκοπίμως διώχνονται από την Ελλάδα για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό και αντικαθίστανται από αλλόθρησκους Ισλαμιστές. Εγώ τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από ένα χρόνο, 1,5, ήμουνα στην Ευρώπη και είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να φεύγουν από την Ελλάδα και να βρίσκονται εκεί. Και βεβαίως δεν θα το συζητήσουμε ότι οι μισθοί, ένας μέσος μισθός στην Ευρώπη για κάποιον που πηγαίνει, είναι περίπου 2.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί πήραν πολλοί νέοι άνθρωποι των οματιών τους και έφυγαν να αναζητήσουν καλύτερη τύχη. Βεβαίως και μέχρι πρότινος δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με το μάζεμα της ελιάς. Πάντα βρίσκουν κάποιες δικαιολογίες. Αυτό τώρα το αποκτήσαμε το πρόβλημα. Γιατί πέρυσι, πρόπερσι, κύριε Γαβιωτάκη, που ξέρετε και από ελιές, δεν είχαμε πρόβλημα. Ποτέ. Πριν από λίγα χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι είχαμε πρόβλημα με τις φράουλες. Πώς θα μαζέψουμε τις φράουλες? Μετά θα πούνε για τις πατάτες, μετά θα πούνε για κάτι άλλο. Βεβαίως δεν θα κρύψουμε ότι η γεωργική παραγωγή, το είπα και χτες, είναι κατεστραμμένη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν χωράφια να καλλιεργήσουν οι Έλληνες αγρότες. Επομένως, τι να τους κάνουν όλους αυτούς? Γιατί να τους φέρουμε εδώ πέρα? Το πρόβλημα που αποκτήσαμε ξαφνικά και ενδιαφέρεται βεβαίως να μας σώσει και αυτή τη φορά ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και τον κύριο Βορύδη. Αποχαυνομένη ελληνική κοινωνία παρακολουθεί την με κάθε τρόπο εθνολογική αλλίωση του πληθυσμού που συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κόμματα της Βουλής, ακούσαμε προηγουμένως και την κυρία Κωνσταντοπούλου, βοηθώντας έτσι τη Νέα Δημοκρατία να ελαχιστοποιήσει τις αντιδράσεις. Την αντίθεσή μας όμως σε αυτό το ντροπιαστικό νομοσχέδιο τη συμμερίζονται και άλλοι. Διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα από το σημερινό φύλλο της εφημερίδος Δημοκρατία, το άρθρο του Βασίλη Γαλούπη, με τίτλο, και απευθύνεται σε εσάς κύριε Γεωργιάδη, η μοναδική του λέει ιδεολογία είναι να μείνει στην καρέκλα. Είναι τέτοια η υπερέκθεσή του στις τούμπες και στα παραμύθια, που κάποιες φορές το παραδέχεται, κοινικά προφανώς, επειδή νιώθει τόσο ισχυρός, ώστε να αδιαφορεί, να κρατήσει έστω και τα προσχήματα. Να σας θυμίσω, κύριε Γεωργιάδη, το 2012 δηλώνατε για τους μετανάστες ότι έχουμε πέσει θύμα κομματικής προσπάθειας αλλίωσης της χώρας. Πάμε λίγο πιο πίσω, το 19. Κανένας, μας είπατε, δεν αισθάνεται ευχάριστα με την αναγκαστική μεταφορά μεταναστών στην ενδοχώρα. Έχει και πιο πίσω, το 2016. Από τυχείο διαβεβαιώνατε ότι η γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καθαρή. Φύλαξη των συνόρων, που σημαίνει ότι γίνατε σκληροί και δεν αφήνατε τίποτα να περάσει στη χώρα. Δεν έχουμε δει τίποτα από τότε. Το 2013, ακόμα πιο πίσω, δηλώνατε ότι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα. Και βεβαίως εννοούσατε τους λάθρομετανάστες, τους παράνομα εισβολείς στη χώρα μας. Και συνεχίζατε. Ένας από τους τρόπους να τους πείσεις είναι η συχνή προσαγωγή τους. Δίνατε και ιδέες δηλαδή. Να τους κάνεις τη ζωή όσο μπορείς πιο δύσκολη, για να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα να πάρουν το αεροπλάνο και να φύγουν. Μακάρι να το είχατε κρατήσει αυτό και να είχατε μείνει στις θέσεις σας.
Το 2010, βουλευτής του λαού τότε, εμφανιστήκα στην παλιά Βουλή κατά του νόμου Ραγκούση που έδινε τη δυνατότητα στη δεύτερη γενιά μεταναστών να αποκτήσουν ελληνική ηθαγένεια. Δήλωνε, λέει τότε στις κάμερες, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις εντός και εκτός κοινοβουλίου για να εμποδίσουμε ένα νομοσχέδιο που αν περάσει θα καταστρέψει τη χώρα. Ως νεόκοπος βουλευτής τότε κατηγορούσε, λέει, τον Κώστα Καραμαλή ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, την Τώρα Μπακογιάννη ως εθνικά επικίνδυνη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ανεπρόκοπο γόνο και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν «σεμνά και μετρητά». Εσείς τα λέγατε. Το άρθρο όμως συνεχίζει. Έχει γίνει πολύ κακός ο δημοσιογράφος, γιατί λέει αλήθειες. Η ξεδιάντροπη αδιαφορία του Άδωνη για την αξιοπιστία του, αλλά και για την ίδια την αλήθεια, δεν του καίγεται καρφί που αυτοδιασύρεται. Δημοκρατία σήμερα. Το υπογράφει ο κύριος Γαλούπης. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε, πάντως ο άνθρωπος έτσι λέει τα πράγματα. Απλώς χασκογελάει, λέει, στις κάμερες και έχει την πλάκα του να απογειώνεσαι κοινωνικά και πολιτικά μόνο και μόνο επειδή δουλεύει στον κόσμο. Ο έτερος Καπαδόκης Μάκης Βορύδης, που έκανε καριέρα με το θέμα της λάθρομετανάστευσης, που έτρεξε να στηρίξει αυτό το τερατούργημα, λέγοντάς μας ότι είναι καλό για τον τόπο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που δήλωνε κάποτε εθνικιστής και έβγαζε αφίσες που ανέφεραν «κόκκινη κάρτα στους λαθρομετανάστες», «ψήφισε Μάκη Βορύδη», «ψήφισε ελληνικό μέτωπο» και παρομοίασε την Ελλάδα με πλοίο, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι το πλοίο γέμισε. Εδώ είναι. Εδώ είναι και αυτό. Τα καταθέτω και τα δύο στα πρακτικά, έτσι, για να τα θυμηθείτε. Όπως έλεγε όμως και το παλιό τραγούδι, όσοι το θυμόσαστε, πώς καταντήσαμε λοχεία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Αυτό κι αν είναι το απόλυτο ρεσιτάλ αυτοεξευτελισμού που όλοι εσείς κάποτε ξυφουλκούσατε κατά των λαθρέων και τώρα προσκυνάτε αλόθρισκους αγαρινούς με παντόφλες. Βέβαια δήλωσε ο κύριος Βορύδης ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τους γάμους ομοφιλοφίλων και την τεκνοθεσία. Και αν υπάρξει κομματική γραμμή, όχι μόνο δεν θα υπακούσει, αλλά θα παραιτηθεί, λέει κιόλας. Εμείς είμαστε εδώ στη γωνία και περιμένουμε τον κύριο Βορύδη να δούμε αν το τηρήσει. Και το λέω σήμερα δημόσια, εάν το τηρήσει, εγώ θα το χειροκροτήσω. Όλες αυτές οι κολοτούμπες υπονομεύουν τη χώρα και αλλοιώνουν τις αρχές και τις θέσεις της δεξιάς παράταξης. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εσείς το δέχεστε αυτό? Αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να εξηγήσουμε εμείς οι Σπαρτιάτες το μέγα κίνδυνο που διατρέχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας από τη συνεχιζόμενη εισβολή του Ισλάμ. Καταρχήν, μιλάμε για διαφορετικές θρησκείες, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικά ήθη και έθιμα. Πάρτε παράδειγμα αυτό που γίνεται στον Πειραιά. Μέσα στους δρόμους να αυτομαστιγώνονται και οι πολίτες να παρακολουθούν άναυδοι αυτές τις σκηνές φρίκης πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Το αυτομαστίγωμα, το δημόσιο αυτομαστίγωμα είναι σκηνή πολιτισμού, προάγει τον πολιτισμό, προσφέρει κάτι στη χώρα μας, στη χώρα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Εσείς κύριε Γεωργιάδη συμφωνείτε που έχετε σπουδάσει και ιστορία? Ή το προσκύνημα στους δρόμους? Απλώνουν χαλιά, κλείνουν την κυκλοφορία και προσεύχονται όπου να είναι και όπως να είναι. Το τζαμί στο Βοτανικό, γιατί έπρεπε να γίνει? Να σας θυμίσω εγώ προσωπικά μια δήλωσή σας τότε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί είμαστε κάποτε, περάσαμε μαζί στο Λαός, βέβαια εγώ προϋπήρχα πριν έρθετε εσείς, που λέγατε επί λέξη ότι αν γίνει το τζαμί στο Βοτανικό θα περάσει πρώτα πάνω από το πτώμα μου. Εσείς το ψηφίσατε όμως και η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως τζαμιά υπάρχουν παράνομα σε όλη την Ελλάδα. Κανένας δεν μιλάει για τα δισεκατομμύρια ευρώ
που φεύγουν παράνομα και αφορολόγητα. Εγκληματείτε κατά των Ελλήνων, κατά της μεσαίας τάξης και αφήνετε να φοροδιαφεύγουν οι αγαπημένοι σας. Δύο λόγια έτσι στα γρήγορα για τις θέσεις του Ισλάμ, για το Γολγοθά των γυναικών σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ? Καμία. Στο Ισλάμ τη γυναίκα τη θέλουν για τεκνοποίηση και για σεξουαλική ευχαρίστηση. Όλοι τα γνωρίζετε αυτά. Κανένας όμως δεν μιλάει. Να το πάμε και λίγο πιο κάτω. Είναι εν δυνάμει παιδεραστές. Το λέω και ας με κατηγορήσει για οτιδήποτε ο καθένας. Έτσι είναι. Άλλωστε, για όσους δεν γνωρίζουν, οι ίδιοι το λένε. Ο προφήτης τους, ο Μωάμεθ, παντρεύτηκε την Αϊσά σε ηλικία 6 ετών. Οι ίδιοι τα λένε. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Αλλά βέβαια υπάρχει υποσημείωση ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή στα 8. Έτσι, αλλάζει τώρα, έτσι, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι καραμπινάτη παιδεραστία, τότε τι είναι? Ή να πούμε για τα χαρέμια του Σουλτάνου, πέρα από τις δυστυχισμένες γυναίκες, είχανε και χαρέμια με αγόρια. Πόσα παζάρια γίνονται κάτω στο Ισλάμ και πασαρέλες με νεαρά παιδάκια, αγόρια? Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε? Ή πριν από λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, ο αρχιμουφτής της Τουρκίας και σύμβουλος του Ερντογάν και προσωπικός του φίλος, ο οποίος είναι κάτι σαν τον αρχιεπίσκοπο το δικό μας, που είπε το εξής φοβερό και τρομερό για εμάς τους δυτικούς, ότι δεν είναι κακό ένας πατέρας να ποθεί την κόρη. Εάν το δέχεται αυτό η Ελλάς, αν το δέχεται η δυτική κοινωνία, τότε τι άλλο να πούμε? Και με όλη αυτή την λάθροεισβολή που γίνεται, βλέπουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης αντιδρούν και θα γίνει μεγαλύτερο κύμα όλη αυτή η αντίδραση, γιατί όλοι διαβάζουμε, όλοι μαθαίνουμε τις ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία. Οι Σουηδοί γιατί κατέβασαν στρατό? Δημοκρατική χώρα είναι. Κατέβασε όμως το στρατό για να προστατευτούν από τους λαθρομετανάστες που δεν είχαν αφήσει γυναίκα για γυναίκα, παιδί για παιδί. Δεν τα λέω εγώ, ειδήσεις, έρχονται ειδήσεις. Είναι γεγονότα αυτά. Και βεβαίως να πούμε ότι και η Γαλλία πληρώνει τις αμαρτίες της αποικιοκρατίας. Τους κατέλαβαν και μετά λέει δεν έρχεστε και από εδώ, έτσι έτσι, για εργάτες γης, για ένα, για άντρο κτλ. Και στο τέλος έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Θέλω λίγο σύντομα, έτσι να σας τρώω και το χρόνο, να πω κύριε Γεωργιάδη ότι εχθές είπατε όσοι περιμένουν τα 7 χρόνια να μονιμοποιηθούν δεν μπορούν να εργαστούν, γιατί εμείς λέτε δεν τους επιτρέπουμε να εργαστούν και από πάνω τους πληρώνουμε. Εγώ ερωτώ, γιατί να τους πληρώνουμε? Ποιος είναι ο λόγος? Μπουκάρισαν έτσι με το έτσι θέλω στη χώρα μας και θα τους πληρώνουμε? Θα τους δίνουμε επιδόματα? Αυτά τα επιδόματα δεν είναι λεφτά του ελληνικού κράτους? Δεν λείπουν από τους Έλληνες? Δεν λείπουν από τα σχολεία? Δεν λείπουν από τα νοσοκομεία? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Εμείς τα πληρώνουμε. Και επειδή είσαστε και Υπουργός Υγείας, κάποια στοιχεία που είχα, ότι όλοι αυτοί μας στοιχίζουν πάνω από 150 εκατομμύρια το χρόνο. Αν έχετε άλλα στοιχεία εσείς θα μας τα δώσετε. Και επίσης είπατε, εάν είναι να ζεις με επίδομα, καλύτερα να δουλέψεις. Ούτε ένα ευρώ επίδομα. Τίποτα. Να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Όμορφα και συγκροτημένα. Και κλείνοντας, να πω τι δουλειά έχει ο ήλιος της διανόησης πάνω από την Ελλάδα μας, που διατρέχει εδώ και 2.500 χρόνια όλο τον πολιτισμένο κόσμο με το σκοταδισμό και το φανατισμό του Ισλάμ. Τι σχέση μπορεί να έχουν με τον Χριστό και την Ορθοδοξία οι ορδές των φανατισμένων Ισλαμιστών, που αν δεν είσαι με τη θρησκεία τους, είσαι απέναντί τους και πρέπει να πεθάνεις. Ο Χριστός μας λέει αγαπάτε αλλήλους. Η δική τους θρησκεία λέει ότι αν ζωστείς με κρυκτικά και ανατιναχθείς,
Πάρε όσους μπορείς μαζί σου και θα πας στον παράδεισο να τρως πιλάφι. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά είναι αδύνατον να υπάρξει συνύπαρξη. Βλέπουμε στη Γαλλία, ειδικά στο Παρίσι, εικόνες θλιβερές, εικόνες τριτοκοσμικές που παραπέμπουν στις υποανάπτυκες χώρες όπου η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Και χωρίς αμφιβολία, όλη αυτή η λαθροεισβολή θα καταστρέψει το ελληνικό έθνος, θα μας γυρίσει αιώνες πίσω και εξαιτίας του δημογραφικού μας προβλήματος δεν θα υπάρχει καμία επιστροφή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν.